Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας έχει γερούς και μπορούμε και κάνουμε πάλι αυτή την εκδήλωση όπως κάθε χρόνο στη μνήμη του πρόεδρου μας, του Άρη του Κανελάκη. Όλοι ξέρουμε πόσα και πώς είχε προσφέρει στο λαγωνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να σας πω ότι με την έναρξη θα γίνει ενότητα του ΣΥΓΙ τόσο στη μνήμη του πρόεδρου μας, του Άρη του Κανελάκη, όσο και στη μνήμη του Λάκη του Μπλέζου, ο οποίος πριν 4 χρόνια απεβίωσε. Παρακαλώ και την κλίπα. Φέτο όπως κάθε χρόνο, με πάνω από 580 παιχνίδια στα πόδια οι βετεράνοι του Ολυμπιακού, μετά τις πολλές πόλεις της Ελλάδος ήρθαμε σε αυτό το ιστορικό μέρος και βλέπουμε και σπουδαίους φίλους. Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο Σπάρση κύριο Αργυτάκο και τον κύριο Αποστολάκο για την απονομή των κυπέλων στις δύο ομάδες. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης. Δίπλα μας ο βουλευτής Λακωνίας, ο κ. Γρηγόρης Αποστολάκος, να μας πει λίγα λόγια για τα φετινά Κανελάκια 2011. Κύριε Αποστολάκο, σας ακούμε. Καμιά κοινωνία η οποία έχει τέτοια ισχυρή μνήμη δεν κινδυνεύει. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνεχίζουν αυτή την εξαιρετική προσπάθεια στη μνήμη του ανήμους του Κανελάκη. Αξίζει τον κόπο για την κοινωνία η οποία έχει μνήμη και κυρίως η αθλητική κοινωνία της πόλης. Πιστεύω ότι έχει και μεγάλη συνέχεια. Στο Δήμο της Σπάρτης, ο οποίος βοήθησε αυτή την προσπάθεια, στους παλέμαχους φυσικά της Σπάρτης, αλλά και τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Η αγαπημένη σας ομάδα, Ναι. Και πέρα από αυτό, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνική διαδικασία η οποία ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Πέρα από τους οποιοδήποτε επιμέρους διαφοροποίησης μπορούν να υπάρχουν, είναι μια θαυμάσια κοινωνική διαδικασία η οποία ξέρει να μαζεύει τον κόσμο και ξέρει να μαζεύει τα νέα παιδιά που βλέπουμε δίπλα. Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι και του χρόνου. Με μια άλλη ομάδα παλεμάχων, να τιμήσουμε και πάλι τη μνήμη ενός μεγάλου εργάτη του Σπαρτιατικού και του Λακωνικού Ποδοσφαίρου, του Άρη του Κανελάκη.
Κυρίες και κύριοι, δίπλα μας έχουμε τον μεγάλο πρωταγωνιστή, ο άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε πολλά στο λακωνικό ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε τη μεγάλη ομάδα τότε του Άρη Κανελάκη στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ποιος άλλος από τον Γιάννη Γκαϊτατζή, τον μεγάλο πρωταγωνιστή του Ολυμπιακού, τον μεγάλο πρωταγωνιστή της μεγάλης ομάδας της τότε Σπάρτης. Κύριε Γκαϊτατζή, πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή που λάβατε σήμερα και εσείς μέρος στα Κανελάκια 2011? Καταρχήν είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, διότι αγωνίστηκα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ να τιμήσω για πολλαστή φορά τον Αρισίδη τον Κανελάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τα πάντα για την ομάδα της Σπάρτης. Το έργο του ήταν φανταστικό στον αθλητισμό, ήταν φανταστικό και στο κοινωνικό έργο. Είμαι υπερήφανος και το τονίζω με δυνατή φωνή που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, που συνεργάστηκα με αυτόν τον άνθρωπο και να είναι σίγουρος ότι ποτέ δεν πρόκειται να τον ξεχάσω. Κύριε Γκαϊτατζή, αληθεύει ότι ο λόγος του Άρη του Κανελάκη ήταν συμβόλαιο? Όχι μόνο συμβόλαιο, ήταν και κάτι παραπάνω. Ο Άρης του Κανελάκη, εκτός από μεγάλος επιχειρηματίας, εκτός από μεγάλος οικογενειάρχης, ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος. Και αυτό μετράει πάρα πολύ. Ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι αναβάθμισε, να πούμε, το σπαρτιάτικο ποδόσφαιρο, χωρίς αυτόν ούτε και εγώ θα μπορούσα να κάνω τη Σπάρτη μεγάλη. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, γνωστός σε όλους μας, Ανδρέας Μπονόβας. Ανδρέα, λίγα λόγια. Ναι, θέλω να συγχαρώ ότι τα παιδιά και όλους τους συντελεστές στη διοργάνωση προς τιμήν το αείμνος του Άρη Κανελάκη, ο οποίος πρόσφερε εδώ και τον είχα ζήσει εγώ τότε που ήμουν φαντάρος στο ΚΕΜ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο υγεία σε όλους οι οποίοι είναι εδώ στη Σπάρτη και περισσότερο στα παιδιά τους παλεμάχους που κάναν τη διοργάνωση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της Σπάρτης, ο Ηλίας Τρακάκης. Ηλία, για πέμπτη χρονιά τα Κανελάκια 2011, μεγάλη επιτυχία και φέτος, λίγα λόγια. Ναι, Δημήτρη μου, όπως είπα και στην αρχή, αυτός ο θεσμός πλέον, γιατί έχει γίνει θεσμός, παιχνίδι που κάνουμε κάθε χρόνο τουρνουά στη μνήμη του πρόεδρου μας, του Άρη του Κανελάκη, όπως ξέρεις και εσύ, γιατί ήσουν τότε μαζί του. Είχαμε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές με την ομάδα της Σπάρτης και σήμερα ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Ήρθε ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε με ονόματα που μας τίμησε και εύχομαι κάθε χρόνο να είναι και καλύτερα. Και όπως είπα και στην αρχή, όσο εμείς είμαστε εδώ όπως είμαστε, να μας έχει γεράσει ο Θεός, αυτή η εκδήλωση θα συνεχίζεται. Γιατί αξίζει σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε δώσει τα πάντα και τη ζωή του ακόμα για την ομάδα της Σπάρτης. Στόχος πλέον το 2012. Το 2012. Κύριε Στεφανάκο, θα θέλαμε λίγα λόγια και από εσάς. Εγώ μένω εδώ κοντά, υπόψη, πιο κάτω από τα σπήλια του Δρού. Γνήσιος πλέον Λάκωνας. Ναι, βέβαια. Μόνιμος πλέον τώρα, αλλά είμαι και στο Συμβούλιο του Ολυμπιακού και σε όλα αυτά τα παιχνίδια πάμε και δίνουμε για φιλανθρωπικούς σκόπους. Θα ήταν παράλογο να μην ερχόμουν τουλάχιστον εδώ στη Σπάρτη και όλα στα μέρη τα δικά μας, τα ιερά μέρη και τα λοιπά, να προσφέρουμε και εμείς όπως και αυτοί που παίξαν και όσοι δεν παίξαν να παίξω και τα λοιπά. Πάμε για φιλανθρωπικό σκοπό, για όλα τα παιχνίδια. Μας αγαπάει ο κόσμος, αγαπάμε τον κόσμο και κοιτάζουμε όσο το δυνατό καλύτερο να δείχνουμε ποιοι ήταν οι παλιοί παίκτες, αυτοί που κάποτε γράψανε ιστορία. Δίπλα μας έχουμε τον γιο του αείμνηστου Άρη Κανελάκη, του μεγάλου τότε προέδρου της ομάδας της Σπάρτης, τον Ηλία Κανελάκη. Ηλία, λίγα λόγια για πασένα. Καταρχήν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που παρευρέθηκε για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε αυτή την εκδήλωση. Πολλοί κόσμος ήλια σήμερα. Πολλοί κόσμος, ναι, πράγματι. Σε αυτό το αθλητικό γεγονός που έγινε με πρωτοβουλία των παλέμαχων της Σπάρτης, ξεκινήσανε και πετύχανε αυτό το αθλητικό γεγονός να γίνει θεσμός για την πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που παρευρέθηκε για άλλη μια ακόμα φορά, τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την αθλητική εκδήλωση. Και είμαι συγκινημένος γιατί, εντάξει, αυτή η μέρα είναι προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα μου, ο οποίος τα έδωσε όλα για το ποδόσφαιρο της Λακωνίας. Μικρός εσύ τότε, Ηλία, θυμάσαι? Μικρός και βέβαια μικρός, αλλά τα θυμάμαι όλα, ναι. Τότε πηγαίναμε παντού σε όλα τα παιχνίδια.
Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα μαζί, ζήσαμε στιγμές ωραίες που δεν ξεκινούνται ποτέ. Παράγοντα του ποδοσφαίρου εδώ στη Λακωνία, τον Σαράντο Μανουσάκη. Ο Σαράντος Μανουσάκης, ο οποίος στην τότε ομάδα της Σπάρτης έπαιξε το δικό του ρόλο. Ήταν δίπλα στον Άρη Καναλάκη, έτσι είναι, Σαράντο? Δίπλα στον Άρη, δίπλα στον Διοικητικό Συμβούλιο. Ήμουν στην Αθήνα, βοήθησα όσο μπορούσα από τη μεριά μου, όταν ήμουν αυτή στην Αθήνα. Ο Άρης ήταν μια μορφή για το ποδόσφαιρο το Λακωνικό. Βοήθησε πάρα πολύ από τον Άρη, τον Κανελάκη και το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο. Βγήκε η Σπάρτη από την αφάνεια. Έκανε αυτό που έκανε. Εύχομαι να ξαναδούμε κάτι τέτοιο πριν πεθάνουμε, αν και το βλέπω πολύ αμφίβολο. Τους Βαΐτσης, αυτόγραφα στους μικρούς θαυμαστές. Γιώργο, λίγα λόγια και για εσάς, για τα Κανελάκια 2011. Εμείς, σαν παρέμαχοι του Ολυμπιακού, προσπαθούμε όλα τα χρόνια αυτά, ώστε να δίνουμε χαρά στον κόσμο που μας έχει αγαπήσει, να βοηθούμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι χαρά για μας αυτά τα μικρά τα παιδιά, βέβαια μέσω των γονιών τους, των πατεράνων τους, να μας γνωρίζουν, γιατί αυτά δεν μας έχουν δει, και είναι χαρά για μας να τους υπογράφουμε. Έξω από τα ποδητήρια της τότε μεγάλης ομάδας της Σπάρτης, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Δημήτρης Ρωμανός. Δημήτρη, λίγα λόγια και από σένα. Όπως ξέρεις εσύ, Δημήτρη, ξέρει και η πόλη, εγώ, παρόλο που δεν είμαι Σπαρτιάτης, ξέρετε όλοι, είμαι από την Καλλιθέα, δέθηκα τόσο πολύ με την πόλη. Σπάρτη, όμως. Έτσι ακριβώς. Που τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχω φύγει από την πόλη, όταν με ρωτάνε από πού είσαι, λέω από τη Σπάρτη. Πού είναι το χωριό σου, και λέω είμαι από τη Σπάρτη. Καταλαβαίνεις πώς αισθάνομαι. Έτσι. Μακάρι να μπορέσω να ζήσω 100 χρονών, να πάω 150 χρονών και να έρχομαι. Τι θυμάσαι από εκείνες τις μέρες, Δημήτρη? Τις καλές της Σπάρτης. Ήταν τότε μόνο καλές ημέρες. Θυμάμαι εδώ, όταν πήρε ο συγχωρεμένος ο Άρης την ομάδα, η ομάδα έφυγε σαν στούκας. Έπαιρνε το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο. Παίζαμε ποδόσφαιρο εδώ με 4-5 χιλιάδες κόσμο. Πράγματα φαντάζομαι πρωτόγνωρα. Και συμβόλαιο δεν υπήρχε με τον Άρη τον Κανελάκη. Ο λόγος του Κανελάκη ήταν, ναι, έτσι δεν είναι? Εγώ προσωπικά, επειδή είχαν δεσμεύσει ο Κώστας Τζανιτάκος κάποτε τη διοίκηση για το συμβόλαιο το δικό μου, εγώ είπα παίζω ελευκό. Αυτό, μόνο αυτό φτάνει. Παίζω ελευκό για την ομάδα, τίποτα άλλο. Δεν ήθελα μία δεκάρα. Έτσι. Φυσικά τώρα, εντάξει, αναπολώ εκείνες τις στιγμές σίγουρα. Και μακάρι να βρεθεί ένας άλλος Κανελάκης και να πάρει αυτή την ομάδα και να είμαστε κι εμείς όλοι παλέμαχοι δίπλα και να φτάσει πάλι εκεί που τη φτάσαμε εμείς. Μπάμπη Σταυρόπουλος, ένα από τα μεγάλα ονόματα του μεγάλου Ολυμπιακού. Μπάμπη, έδωσες κι εσύ σήμερα το παρόν εδώ στα Κανελάκια 2011. Θα θέλαμε να μας πεις κι εσύ λίγα λόγια. Πάντα εμείς οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού δίνουμε το παρόν για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Με μεγάλη χαρά ήρθαμε εδώ στη Σπάρτη. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, να ευχαριστήσουμε εσάς. Και ο κόσμος. Να ανταποκριθεί ο κόσμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συγκέντρωση που κάνανε. Και ευχόμαστε να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναπαίξουμε. Για κάποιον ιερό σκοπό πάλι. Για κάποιον ιερό σκοπό. Για τον Ολυμπιακό, τι μπορούμε να... Για τον Ολυμπιακό τώρα πρέπει να πούμε ότι πρέπει πάλι να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε και 2-3 καλούς παίκτες. Στόχος μόνο το πρωτάθλημα. Στόχος είναι η καλή πορεία στην Ευρώπη, και αυτό που ζητάμε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να παίρνουμε το πρωτάθλημα στην πατρίδα μας. Και επάνω σε αυτό δουλεύει πολύ ο κύριος Μαρινάκης. Μάλιστα. Και πρέπει να κάνουμε και λίγο πιο ελληνική την ομάδα. Πιο ελληνική την ομάδα. Ελληνική. Με Βετβατζίδη και με άλλα παιδιά μέσα. Εντάξει. Αφήνεις κάποια υπονοούμενα. Κάποια υπονοούμενα. Πιστεύω να πούμε ότι ο Βετβατζίδης εφέτος θα είναι η αποκάλυψη του Ολυμπιακού. Έτσι πιστεύω. Θα είναι, αλλά απέξει όμως. Βέβαια. Με αυτό τον όρο μιλάω. Ας ελπίσουμε, ας πούμε, ότι θα πάμε καλά και του χρόνου. Άλλο ακόμα ένα γνωστό όνομα του Ολυμπιακού, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Σιδέρης, έδωσε και αυτό στο παρόν στα σημερινά Κανελάκια 2011. Νίκο, λίγα λόγια και από σένα. Εδώ που ήρθαμε, είναι πολύ ωραία η Σπάρτη. Μου άρεσε πολύ και που παίξαμε καλά και εμείς παίξαμε καλά και εσείς παίξατε καλά. Ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι και εντάξει, κέρδισαμε εμείς. Οι παλέμαχοι, εντάξει, είμαστε. Κατά το αποτέλεσμα σε τέτοιους αγώνες περνάει σε δεύτερη μοίρα, έτσι δεν είναι? Ναι, σε δεύτερη μοίρα περνάει. Είναι ότι ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και μου άρεσε πάρα πολύ για μένα και ευχαριστήκα πάρα πολύ που έχω έρθει στη Σπάρτη. Βλέπω ότι οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις που τους γίνονται και δίνουν παιχνίδια όλο το χρόνο σχεδόν. Αν δεν κάνω λάθος, το άλλο Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Στη Σύρο, ναι, το άλλο Σαββατοκύριακο πάμε στη Σύρο. Πηγαίνουμε πάντα και δίνουμε πολλούς αγώνες οι παλέμαχοι και είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται. Καταρχάς είστε δεμένοι και μεταξύ σας. Ναι, είμαστε δεμένοι και είμαστε πολύ φίλοι και δηλαδή είμαστε ακόμα
πιο φίλοι από ότι όταν παίζαμε στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Ακόμα είμαστε τώρα πιο καλύτερα, πιο πολύ φίλοι. Διότι τώρα έχουμε μεγαλώσει κιόλας και έχουμε γίνει παλέμαχοι και εντάξει, είμαστε φίλοι. Υπάρχει διαφορά, Νίκο, του ποδοσφαίρου του τότε όταν είσαστε εσείς με το σημερινό? Κοιτάξτε, τότε ήταν αλλιώτικο. Είσαστε πιο δεμένοι τότε εσείς. Τότε είμαστε πιο δεμένοι. Σίγουρα. Και είμαστε πολύ φίλοι. Αναμεταξύ μας είμαστε φίλοι. Παίζατε και για τη φανέλα, έτσι είναι. Για τη φανέλα, παίζαμε πιο πολύ για τη φανέλα, διότι δεν παίρναμε λεφτά. Ναι. Εγώ πήρα σε 10 χρόνια στον Ολυμπιακό 345 ευρώ. Χιλιάδες. Όχι χιλιάδες, 345 ευρώ πήρα. 345 ευρώ. Σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια. Παίρναμε τότε δύο δραχμές που παίζαμε και μας δίνανε ο Ολυμπιακός δύο δραχμές για να πηγαίνουμε στο γήπεδο του, γιατί είχαμε 2-3 χρόνια το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ξυλοφόρο τότε. Ξυλοφόρο. Και μας δίνανε δύο δραχμές για να πηγαίνουμε τα εισιτήρια που καθόμαστε εκεί στο γήπεδο του Κασκάκη, περισσότεροι καθόμαστε. Και μας δίνανε δύο δραχμές και πηγαίνουμε. Τότε η Λεωφόρος ήταν το μοναδικό γήπεδο με χορτό. Ναι, το μοναδικό γήπεδο με χορτό ήταν πολύ ωραίο. Εμείς σε αυτό το γήπεδο ευχαριστούμαστε να παίζαμε στον Παναθηναϊκό το γήπεδο. Γιατί ήταν, ήταν κοντά, ωραίο κοντά ο κόσμος ήταν δίπλα και φώναζε και άφθονε και μας άρεσε. Και ήταν τότε, Γιώργο, να σε ρωτήσω ευκαιρία. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα με το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα που δεν μπορούν πλέον οι φίλαθλοι να πάνε, οι φίλαθλοι δύο ομάδων να παρακολουθήσουν μαζί ένα παιχνίδι. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός να έχει έδρα τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν είχαμε καθόλου πρόβλημα και δεν γινόντουσαν φασαρίες. Εκεί πέρα πηγαίναμε και το γήπεδο της Λεωφόρο γέμιζε από Ολυμπιακούς. Σκέψου που ήταν του Παναθηναϊκού το γήπεδο. Και όταν παίζαμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν μαλαίωναμε ποτέ. Γιατί θυμάμαι και εγώ ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, η 13 που ήταν η φανατική του Παναθηναϊκού και δίπλα στη 14 να κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Σωστά. Και δεν γίνονταν φασαρίες και ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, τώρα θυμάμαι αυτά τώρα που μου λέτε τώρα, στο μυαλό μου έρχεται τότε που παίζαμε και θυμάμαι αυτά που γινόντουσαν τότε. Που ούτε φασαρίες γινόντουσαν και είμαστε φίλοι, εντωμεταξύ είμαστε και φίλοι ανάμεταξύ μας οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εγώ φύλαγα τον Δωμάζο πάντα όταν έπαιζα με τον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν τον χτύπησα και είμαστε και φίλοι με τον Δωμάζο, γιατί έμενα και στην Κυψέλη μια περίοδο 2-3 χρόνια και κάναμε παρέα με τον Δωμάζο. Αυτό λέω, Νίκο, τώρα δηλαδή. Ο Δωμάζος ήταν πολύ καλός σαν χαρακτήρας εκτός του γηπέδου. Σαν χαρακτήρες και κάναμε παρέα. Αυτό λέω, δεν πρέπει να τα ξαναδούμε πάλι αυτά τα χρόνια. Τώρα, δηλαδή τώρα, να δούμε τους φιλάθλους των δύο ομάδων να είναι δίπλα-δίπλα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Είναι αλλιώτικο. Τώρα είναι συμφέροντα και πολλά συμφέροντα. Να φτάνουμε λέει, τώρα στο σημείο στο μπάσκετ και να μοιράζονται 600 εισιτήρια η κάθε ομάδα. Αν είναι δυνατόν, παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού με 1200 άτομα. Και αυτοί οι 600. Πρώτα να έχουν δώσει την ταυτότητά τους, να τους ξέρουν, δεν γίνονται αυτά. Έξω δεν γίνονται. Δεν γίνονται τώρα αυτά. Τότε είμαστε αλλιώτικοι, είμαστε φίλοι ανάμεταξύ μας.